Καλησπέρα από την Καλυθέα. Όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσει ο αγώνας ανάμεσα στους Γκρούβαλους με τις κίτρινες εμφανίσεις και στους Χάλια Μαύρικς με τα μπλε. Πρώτη επίθεση για τους Γκρούβαλους στο παιχνίδι. Το μάτς είναι για τη Rising League του Τζάμπολ για τον Β' όμιλο. Ο Νικολόπουλος σηκώνεται για τρεις. Είναι άστοχος το rebound στους Χάλια με τον Αγγελιδέλη. Πολλές απουσίες για τις δύο ομάδες. Οι Χάλια φέτος είναι συνηθισμένοι στο να έχουν πάρα πολλές απουσίες. Οι Γκρούβαλοι θα αναγκαστούν να παίξουν σήμερα χωρίς τον Καλογύρο Βλουτεράκη. Απώλεια του πρώτου σκόρερ τους. Στην απέναντι πλευρά μετά το αμυντικό rebound οι Γκρούβαλοι ήταν με το Μαξούρι. Ο Χατζής ψάχνει πάσα στην περιφέρεια. Το σούτ είναι άστοχο. Αμυντικό rebound οι Χάλια Mavericks. Που θα περάσουν και το κέντρο. Ο Πασαλής οργανώνει, βλέπει τον Αγγελονίτη. Εκείνος ψάχνει τον Παναγιώτη Αγγελονίτη. Μανιός. 2-1, τελείωσε βίδες στο Χάλια Μαύρικς, δεν είδε κανείς το χρόνο, χαμένη κατευθύν. Καλή άμυνα για τους Γκρούβαλους. Η μπάλα και πάλι δική τους. Για επίθεση, σκορ δεν έχει ανοίξει ακόμα μετά από ένα λεπτό στην αναμέτρηση. Ο Μαξούρης έχει την μπάλα στα χέρια του. Χάνεται η κατοχή για τους Γκρούβαλους. Ο Πασαλής βγάζει μπροστά τους Χάλια Mavericks. Μανιός. Απέναντι ο Αγγελιδέλης. Είναι στην περιφέρεια, σηκώνεται για τρεις ο Αγγελιδέλης. Επιθετικό rebound ο Μανιός για τους Χάλια Mavericks. Κάνει ένα φλόατερο ο Μανιός. Αμυντικό rebound ο Χατζής για την ομάδα του, που θέλει να βγει στην επίθεση. Η μπάλα πηγαίνει στο Μαξούρι. Εκείνος ψάχνει πάσα στη ρακέτα. Θα κλέψουν οι Χάλια Mavericks. Δεν πέρασε μπάλα για τον Βόρδο. Και ο Πασαλής περνάει το κέντρο. Ψάχνει το Αγγελιδέλη στη ρακέτα. Σηκώνεται εκείνος. Τέσσερις αναπηδήσεις για την μπάλα και καλάθι. Πρώτο καλάθι στο παιχνίδι μετά από 2 και 15 στην αναμέτρηση. Είναι για τους Χάλια Mavericks με τον Νικολόπουλο να κατεβάζει και να βλέπει πάσα στο πλάι. Ξανά στον Νικολόπουλο η μπάλα. Ανεβάζει στο Χατζή. Πίσω από το σκρίν θα σπάσει στο Μαξούρι. Σηκώνει το Μαξούρι και σκοράρει 2-2. Παναγιώτης Αγγελονίτης. Θα περάσει και από την υπέδου, αφήνει στο Μανιό δίπλα του. Αλέξανδρος Αγγελονίτης στον Παναγιώτη για τρεις, καλάθι 5-2. Νικολόπουλος. Περιφέρεια. Η πάσα στο Βόρδο σηκώνεται άστοχα. Παλεύει ο Αγγελιδέλης, μαζεύει ο Αγγελονίτης και βλέπει το Μανιό στο πλάι. Εκείνος τον Αγγελιδέλη. Ο Παναγιώτης Αγγελονίτης βλέπει τον Πασαλή. Κλείνεται ο Πασαλής, θέλει να παίξει με πλάτη. Σπάει στη γωνία στον Αλέξανδρο Αγγελονίτη. Εκείνος τον Παναγιώτη παίρνει φάουλ από τον Μαξούρι. Στην baseline η επαναφορά για τους Χάλια Mavericks. Ο Αγγελιδέλης θα πάρει την μπάλα. Βλέπει τον Αγγελονίτη, σηκώνεται για τρεις εκείνος. Μαζεύει ο Χατζής αμυντικό rebound. Και ο Νικολόπουλος θέλει να βγάλει την ομάδα του μπροστά. Ξανά στον Νικολόπουλο η μπάλα. Πίσω από το screen, σπάει στο πλάι. Το σούτ είναι άστοχο από τον Καλαφατάκη. Παλεύει ο Χατζής, κερδίζει κατοχή για την ομάδα του. Ο Μαξούρης τελικά θα βρει τον Νικολόπουλο στο τρίποντο. Θα σηκωθεί ο Νικολόπουλος. Απαντάει 5-5, δύο τρίποντα από την κορυφή. Έχουν φέρει το μάτς στο 5-5. 5-50 για την πρώτη περίοδο. Ο Παναγιώτης Αγγελονίτης βλέπει τον Αγγελιδέλη.
κινείται στην περιφέρεια. Σηκώνεται για τρεις, απαντάει με τον ίδιο τρόπο. 8-5. Νικολόπουλος Καλαφατάκης, ξανά Νικολόπουλος. Θέλει να διεισδύσει, παίρνει φάουλ από τον Μπασαλή. Η παναφορά θα πάει από το πλάι για τους Γκρούβαλους. Ο Νικολόπουλος έχει την μπάλα στην περιφέρεια. Ψάχνει στο πλάι το Μαξούι. Καλαφατάκης για τρεις, σκοράρει. 4 συνεχόμενα τρίποντα για τις δύο ομάδες. Μας έχουν φέρει στο 8-8 στο ξεκίνημα του αγώνα. Ο Αγγελιδέλης στην απέναντι πλευρά. Πασαλής προσποιείται, κάνει drive. Δεν σκοράρει, rebound ο Αγγελονίτης. Κλείνεται, κάνει βήματα. Πάμε με κατοχή για τους χάλια, η μπάλα στους Γκρούβαλους. Ο Νικολόπουλος περνάει τον κέντρο του γηπέδου, βλέπει τον Καλαφατάκη. Ξαλά ο Νικολόπουλος. Πάλα το Αγγελιδέλη. 4-29 για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. 8-8 είναι το μάτς, το πλάι θα πάει μπάλα. Καλαφατάκης. Κλείνεται, βλέπει πάσα στον Βόρδο, σηκώνεται εκείνος άστοχα, rebound από τον Νικολόπουλο. Με συγχωρείτε για την κάμερα, ο Νικολόπουλος πήρε το rebound αλλά την έχασε στη συνέχεια. Η Γκρούβαλη στην απέναντι πλευρά, ο Πασαλής παίρνει φάουλ από τον Μαξούρη. Δεύτερο. Time out, δεύτερο φάουλ του Μαξούρη σε λίγο μάτι. Γυρίσαμε από το time out. Η χάλια είναι στην επαναφορά. Η μπάλα πηγαίνει στον Αγγελιδέλη, δεν σκοράρει. Μαζεύει ο Χατζής. Ο Νικολόπουλος θέλει να τρέξει την ομάδα του στην απέναντι πλευρά. Βλέπει πάσα δίπλα του. Ξανά στον Νικολόπουλο η μπάλα. Ευγένης. Κινείται στην περιφέρεια ο Ευγένης. Βλέπει το Μαξούρη. 8 δεύτερα για τους Γκρούβαλους. Ο Μαξούρης και πάλι στον Ευγένη. Μαξούρης από μέση απόσταση. Δεν σκοράρει. Θετικό rebound ο Χατζής αλλά με φάουλ. Ναι, με φάουλ. Πράγματι χαμένη κατοχή για τους Γκρούβαλους. Η μπάλα στους Χάλια Mavericks. Ο Πασαλής την έχει στα χέρια του και αναλαμβάνει να περάσει το κέντρο του γηπέδου. Αλέξανδρος Αγγελονίτης θα κλέψουν οι Γκρούβαλοι, θέλει να τρέξει ο Νικολόπουλος. Βλέπει πάσα δίπλα του, η κατοχή παραμένει στους Γκρούβαλους γιατί έκοψε ο Πασαλής. Αφορά από την baseline για τους Γκρούβαλους, η μπάλα περάσει από το ρεφ. Νικολόπουλος για τρεις. Δεν θα μπει η μπάλα, αμυντικό rebound. Ο Αγγελιδέλης. Σηκώνεται και εκείνος για τρεις. Μαζεύει ο Χατζής αμυντικό rebound. Χτύπησε με την πίσω πλευρά του κεφαλιού του τον Αγγελονίτη ο Χατζής. Δεν τον είχε δει. Από πίσω του πήγε να του πάρει την μπάλα ο Αγγελονίδης και την ώρα που έκανε προς τα πίσω ο Χατζής για να πασάρει. Εντάξει, δεν είχε κάτι σοβαρό ευτυχώς ο Αγγελονίδης. Δόντια, μύτη, αυτά είναι τα βασικά. Σε τέτοια χτυπήματα ο Μαξούρης βλέπει τον Ευγένη στην baseline. Ωραία κίνηση, δεν σκοράρει. Μαζεύει ο Αγγελιδέλης και βλέπει τον Παναγιώτη Αγγελονίδη. Αναλαμβάνει να περάσει το κέντρο εκείνος. Το πλάι μπάλα στον Πασαλή. Ξανά η μπάλα προς τη ρακέτα στον Αλέξανδρο Αγγελονίτη. Μαζεύει ο Χατζής και ο Ευγένης θα βγάλει τους Γκρούβαλους μπροστά. Βλέπει τον Νικολόπουλο. Ο Νικολόπουλος πάει στην baseline. Πάσα ξανά στον Νικολόπουλο. Στον Γιώργο Νικολόπουλο. Το τρίποντο είναι άστοχο. Μαζεύει ο Αγγελιδέλης και βλέπει τον Αγγελονίτη. Εκείνος ψάχνει τον Αλέξανδρο Αγγελονίτη. Κόβει ο Μαξούρης αλλά από τον Νάσο Νικολόπουλο είναι η μπάλα έξω. Μανιός. Κλείνει
χάνεται, βλέπει τον Μασαλή, θέλει να γυρίσει καλή άμυνα από τον Νικολόπουλο, πολύ καλή άμυνα από τον Νικολόπουλο. Είχε διαβάσει σωστά τη σκέψη του αντιπάλου του, Νάσος τώρα Νικολόπουλος, Χατζής στο πλάι είναι ο Ευγένης, στην κορυφή είναι ο Γιώργος Νικολόπουλος, απέναντι η μπάλα. Ξανά Ευγένης, όχι δεν φτάνει η μπάλα, φτάνει τελικά, παρότι προσπάθησε να κλέψει ο Παναγιώτης Αγγελονίτης. Ο Γιώργος Νικολόπουλος σηκώνεται για τρεις, δεν σκοράρει, επιθετικό rebound ο Χατζής και καλάθι για τους Βρούβαλους. Μετά από 4 τρίποντα 2 και 2 έχουμε ένα κατρίποντο που φέρνει το μάτς στο 8-10, 1,5 λεπτό για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Πασαλής βλέπει τον Αλέξανδρο Αγγελονίτη. Παναγιώτης Αγγελονίτης, Μανιός, 4-3, πρέπει να σωτάει ο Μανιός. Βλέπει τον Αγγελιδέλ, δεν προλαβαίνει τον Αγγελιδέλ. Το πρώτο πήρε την πάρα στη πνοή ουσιαστικά της επίδεσης. 1-12 για το φινάλι του δεκαλέπτου. Το μάτς είναι στο 8-10. Ο Νικολόπουλος κατεβάζει, ο Γιώργος Νικολόπουλος βλέπει πάσα δίπλα, ξανά στο Γιώργο Νικολόπουλο η μπάλα. Στο πλάι θα βρει τον Ευγένη, κλείνει το Ευγένης, ψάχνει πάσα προς τα έξω, κλέβει ο Πασαλής, θέλει να τρέξει ο Πασαλής, κάνει το drive, δεν σκοράρει, μάχες για το rebound, θα το πάρει ο Χατζής και ο Καλαφατάκης ψάχνει πάσα δίπλα του, δεν φτάνει μπάλα στον Νικολόπουλο, περνάει λίγο μπροστά του. Χαμένη κατοχή για τους Βρούβαλους, 45 δεύτερα για να τελειώσει το δεκάλεπτο. Ο Μανιός κατεβάζει. Φάουλ από τον Ευγένη, η μπάλα απ' έξω για τους Χάλια Μαβέρεξ. Τέταρτο φάουλ είναι αυτό για τους Βρούβαλους. Και ο Αγγελιδέλης έχει την μπάλα στα χέρια του. Ο Αγγελιδέλης ψάχνει πάσα στη ρακέτα. Πολύ ωραία συνεργασία με τον Αλέξανδρο Αγγελονίτη. Εκείνος δεν σκοράρει. Ο Χατζής κερδίζει τη φάση. 3-1 μπροστά. Η μπάλα φτάνει στον Καλαφατάκη. Σηκώνεται άστοχα. Στην περιφέρεια είναι ο Ευγένης χωρίς ανανέωση χρόνου. Για τους Γκρούβαλους το τρίποντο του Χατζή είναι άστοχο. 13 δευτερόλεπτα όλα για τους Χάλια Μαβέρικς. Ο Αγγελιδέλης έχει την μπάλα. 8-7 τώρα. Το τρίποντο Αγγελιδέλη σκοράρει. 11-10, αυτό είναι το τέλος της πρώτης περίοδου. Σε λίγο μαζί. Δεύτερη περίοδο στην Καλυφαία. 11-10 είναι το σκορ μετά από ένα πολύ κλειστό πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο είχε 5 εύστοχα τρίποντα για τις δύο ομάδες. Δηλαδή 15 από τους 21 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν με τρίποντα. Ο Αγγελονίτης κλείνεται, ψάχνει φάσο στον Αγγελιδέλη. Δεν ήταν καλή η μπάλα, κλέβουν με τον Ευγένη οι Γκρούβαλοι που θέλει να βγάλει την ομάδα του μπροστά. Ο Ευγένης πάει στο πλάι, ξανά Ευγένης. Καλαφατάκης παλεύει, τον πιέζει ο Αγγελονίτης, η μπάλα μένει στους Γκρούβαλους με 11 δευτερόλεπτα. Ευγένης 10 ακόμα, Μαξούρης, Ευγένης, Καλαφατάκης. Κόβει και πάλι ο Παναγιώτης Αγγελονίτης, αυτή τη φορά αφήνει 3 δευτερόλεπτα στους αντιπάλους του για να εκδηλώσουν επίθεση, να δούμε αν θα προλάβουν οι Γκρούβαλοι να πάρουν κάτι. Καλαφατάκης για 3 είναι άστοχος, μαζεύει ο Αγγελιδέλης αμυντικό rebound, βλέπει τον Παναγιώτη Αγγελονίτη. Εκείνος θέλει να βγάλει την ομάδα του μπροστά, περνάει το κέντρο του γηπέδου. Αγγελιδέλης. Χάνει την μπάλα, θέλουν να τρέξουν οι Γκρούβαλοι. Ο Μαξούρης στον εφηδιασμό βλέπει το βόρδο, δεν είναι καλά το τελείωμα. Ο Μαξούρης στο επιθετικό rebound, καλά για τους Γκρούβαλους. 11-12. Μανιός ψάχνει στη ρακέτα τον Αλέξανδρο Αγγελονίτη. Κόβει ο βόρδος, κρατάει ο Αγγελονίτης με το rebound. Τρίποντο εύστοχο για τους Χάλια Μαβέρικς από τον Παναγιώτα Αγγελονίτη, ο οποίος φέρνει την ομάδα του στο 14-12. Ευγένης
Καλαφατάκης σηκώνεται για 2 σκοράρι. 14-14, 8-05 ακόμα για το ημίχρονο. Και ο Παναγιώτης Αγγελονίτης έχει την μπάλα στα χέρια του. Ψάχνει πάσα στη ρακέτα, κλέβουν με τον Άσο Νικολόπουλο. Η Μπρούβαλη, ο Μαξούρης έλεγε να τους βγάλει μπροστά. Η μπάλα στο πλάι, τώρα είναι ο Μαξούρης, συγγνώμη, ο Βιέννης ήταν πριν. Το τρίποντο είναι άστοχο, επιθετικό rebound ο Νικολόπουλος, άλλο ένα ο Βόρδος, τελικά άλλο ένα επιθετικό rebound για τους Γκρούβαλους. Δεν θα δει ούτε τώρα η μπάλα στο καλάθι, πρόβλημα λίγο, ο Βιέννης δεν προλαβαίνει. Πάτησε γραμμή, η κατοχή θα πάει στους Χάλια Μαβερικς. Και ο Παναγιώτης Αγγελονίτης κατεβάζει για την ομάδα του, την ώρα που έχονται ενισχύσεις για τους Χάλια Μαβερικς. Ο Φρυμαντήρης που ήταν δηλωμένος μπαίνει στο γήπεδο. Ο Αγγελιβέλης δεν σκοράρει, rebound από ποιον. Η μπάλα είναι έξω για τους Γκρούβαλους από την προσπάθεια του Αλέξανδρου Αγγελονίτη. Αναφορά για τους Γκρούβαλους, ο Ευγένης θα κατεβάσει. 14-14 είναι το μάτς, 7 και 10 ακόμα για το ημίχρονο. Μαξούρης βλέπει τον Καλαφατάκη, ξανά Μαξούρης, σηκώνεται άστοχα, έξω η μπάλα, θα κοστίσει στους Χάλια. Ο Αγγελονίτης θέλει να περάσει το κέντρο για την ομάδα του. Σηκώνεται για 3 ο Αγγελονίτης, αμυντικό rebound ο Ευγένης. Μπορείτε για την κάμερα. Αλλά έκανε ένα στόχο Ευγένη στο κέντρο που εγώ δεν το κατάλαβα και συνέχισα μπροστά. Πέτυχε σε μένα τουλάχιστον το στόχο, αλλά και στον αντίπαλό του. Πέρασε το κέντρο Ευγένη, Καλαφατάκης από το πλάι. Δεν σκοράρει, rebound, επιθετικό ο Νικολόπουλος. Ο Μαξούρης βλέπει τον Ευγένη. Από το πλάι το σουτ είναι άστοχο. Παλεύει ο Βόρδος, παίρνει rebound. Δένει άμυνα από τον Αγγελονίδη και ο Μανιός. Περνάει το κέντρο του γηπέδου. Παίρνει στη ρακέτα, σηκώνεται άστοχα, μαζεύει ο Βόρδος αμυντικό rebound, βλέπει τον Ευγένη. Στη ρακέτα η πάσα θα κλέψουν. Η Χάλια, ο Μανιός είναι μπροστά, προλαβαίνει την μπάλα, την πετάει πάνω στο Βόρδο πάρα πολύ έξυπνα για να κερδίσει κατοχή. Αλλαγές για τους Γκρούβαλους, Χατζής και Γιώργος Νικολόπουλος μπαίνουν στον αγώνα. Στη θέση του Ευγένη και του Νάσου Νικολόπουλου. Ενώ και ο Μανιός πηγαίνει στον πάγκο για τους Χάλια. Ο κληρονόμος μπαίνει στο μάτς. Η επαναφορά είναι στον Αγγελιδέλη για τους Χάλια Μαύρες. Ψάχνει εκείνος τον Αλέξανδρο Αγγελονίτη στη ρακέτα. Έχουμε φάουλ. Χαμηλά η βολόν. Χαμηλά. Από την baseline θα πάει η μπάλα. Ο κληρονόμος πηγαίνει. Αγγελιδέλης. 8 δεύτερα σηκώνεται για 3, είναι άστοχος, η μπάλα είναι έξω για τους Γκρούβαλους. Νικολόπουλος θέλει να διεισδύσει. Χατζής παίρνει φάουλ, θα πάει στη γραμμή για βολές ο Χατζής από το φάουλ του Αλέξανδρου Αγγελονίτη. Έξω και η δεύτερη, rebound επιθετικό για τους Γκρούβαλους. Ο Γιώργος Νικολόπουλος βλέπει πάσα δίπλα του, τώρα είναι ο Καλαφατάκης. Μπαίνει στη ρακέτα, δύσκολη προσπάθεια, αμυντικό rebound. Ο Αλέξανδρος Αγγελονίδης βλέπει τον Παναγιώτη Αγγελονίδη, περνάει το κέντρο εκείνος. Διεισδύει, παίρνει φάουλ, όπα, παραλίγο να χτυπήσει εκεί με τον Βόρδο. Όπως έπεσε κάτω, παίρναγε ο Βόρδος ακριβώς από πάνω εκείνη την ώρα. Ευτυχώς δεν χτύπησε. Στη γραμμή το βολόν ο Αγγελονίτης, ακριβώς το πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου, 14-14 είναι το σκορ.
χαμένη η δεύτερη βολή. 15-14 το σκορ από την πρώτη. Και ο Γιώργος Νικολόπουλος θα ανεβάζει για την ομάδα του. Περνάει το κέντρο του γηπέδου. Καλαφατάκι ξανά στον Νικολόπουλο. Διδύ, όμορφη προσπάθεια. Δεν μπαίνει το καλάθι στη γραμμή για βολές. Ο Νικολόπουλος. Ισοφαρίζει με την πρώτη άστοχη, δεύτερη μαζεύει ο Βόρδος, δεν σκοράρει και ο Αγγελιδέλης θα παρίζει τη φάση για την ομάδα του, θα περάσει το κέντρο ο Αγγελιδέλης, κάνει το drive, κλείνεται. Αλέξανδρος Αγγελονίτης, μαζεύει ο Χατζής με την κορυφάν και αφήνει στον Γιώργο Νικολόπουλο. Περνάει το κέντρο εκείνος. Στο πλάι μπάλα, ξανά Νικολόπουλος, σηκώνεται από μέση απόσταση, άστοχα ο Χατζής ψηλά το rebound, όμως κάνει κλέψιμο ο Αγγελιδέλης, 3-2 η χάλια στον εφηδιασμό. Drive τελειώνει ο Αγγελιδέλης πάρα πολύ όμορφα, 17-15, 4 και 5 για να τελειώσει το ημίχρονο. Η χάλια παίρνουν προβάδισμα. Διακοπή, time out. Διακοπή για να σκουπιστεί η μπάλα και time out. Σε λίγο μαζί. Συνέχεια στο παιχνίδι. Γκρούβαλοι έχουν την μπάλα στα χέρια τους. Ο Νικολόπουλος κάνει ένα floater. Δεν σκοράρει. Χαμένη κατοχή. Χάλια Mavericks στην επίθεση με 3 και 40 για να τελειώσει το ημίχρονο. Ο Αγγελιδέλης έχει την κατοχή, βλέπει το κλιμαντήρι που μόλις μπήκε στο μάτς. Σηκώνει το κλιμαντήρι, μαζεύει ο Χατζής, σίγουρα θα χρειαστεί διάστημα προσαρμογής για να ζεσταθεί ο κλιμαντήρις. Είναι αρκετό το κρύο, δεν έκανε και ζέσταμα. Αλλά είναι πολύ μεγάλη δύναμη για τους Χάλια Μαύρες και με το μάτς να είναι ισορροπημένος τώρα ίσως κάνει διαφορά ο κλιμαντήρις υπέρ της ομάδας του. Ιδίως όσο ο Γιώργος Νικολόπουλος δεν έχει βρει ακόμα διαδρόμους και σουτ για να σκοράρει. Για να δούμε τώρα. Όχι, είναι άστοχο το τρίποντο. Μαζί με τον Αγγελιδέλη από την κορυφάν και βλέπει τον Παναγιώτη Αγγελονίτη. Εκείνος περνάει το κέντρο του γηπέδου. Κλιμαντήρης κάνει drive. Oh, πολύ ωραία προσπάθεια. 19-15. 2:50 ακόμα για το ημίχρονο. Ο Χατζής είναι στην απέναντι πλευρά, σηκώνεται, δεν μπαίνει μπάλα, παίρνει φάουλ ο Χατζής και θα πάει στη γραμμή για βολές. Μέσα η πρώτη βολή από το Χατζή, 19-16. Η δεύτερη είναι άστοχη, δεν υπάρχει διεκδίκηση, μπήκαν νωρίς οι παίκτες. Νομίζω ότι ο Τωνάσο Νικολόπουλο έδειξε ο ρεφ. Οπότε η Χάλια είχαν επαναφορά από το πλάι, ο κλιμαντήρης είναι ήδη στην απέναντι ρακέτα, κλείνεται φάουλ από το Χατζή. Θα πάει στη γραμμή για βολές ο κλιμαντήρης. Τρίτο φάουλ για το Χατζή, προβληματάκι αυτό σημαντικό για τους Γκρούβαλους. Είχε κάτι το χέρι το Χατζή, είναι η αλήθεια. Ο κλιμαντήρης είναι στη γραμμή για ένα ζευγάρι βολών, 2:38. Έξω η πρώτη, το 19-16 παραμένει. Μέσα η δεύτερη, 20-16, τώρα με το Βόρδο να περνάει στη θέση του Χατζή. Ωραία, τώρα έγιναν και αλλαγές για τους Γκρούβαλους. Δεν πέρασε τη θέση του Χατζή ο Βόρδο, συγγνώμη. Βιάστηκα εγώ να μιλήσω. Βόρδος και Μαξινόμι και Ευγένης πέρασαν στη θέση του Καλαφατάκη και του Νάσου Νικολόπουλου. 2:28, πέμπτο φάουλ είναι αυτό για τους Χάλια, οπότε έχουμε βολές ούτως ή άλλως πλέον με το Χατζή για τους Γκρούβαλους. Δεν σκοράρει ο Χατζή.
Μπέρτζη στην πρώτη βολή. Ούτε τη δεύτερη, μαζεύει ο Αγγελιδέλης από το rebound, βλέπει το κλιμαντήρι. Παίρνει φάουλ ο κλιμαντήρης από τον Νικολόπουλο. Τέταρτο μαδικό είναι αυτό πια για τους Γκρούβαλους. Από το πλάι η κατοχή για τους Χάλια. Η μπάλα στο κλιμαντήρι, κάνει ωραία υποδοχή, μπαίνει στη ρακέτα, πάει στον Αλέξανδρο Αγγελονίτη, σηκώνεται εκείνος. Αμυντικό rebound ο Χατζής, αλλά θα του φύγει η μπάλα τα χέρια. Θα μείνει κατοχή για τους Γκρούβαλους. 14 για τους Χάλια. Παγιώτης Αγγελονίτης. Πασαλής. Κλιμαντήρης γυρνάει στη ρακέτα, σηκώνεται άστοχα, μαζεύει ο Βόρδος και ο Νικολόπουλος θέλει να κατεβάσει. Στην απέναντι πλευρά η μπάλα στον Ευγένη. Δίδεται στην περιφέρεια ο Ευγένης, πιέζει πάρα πολύ καλά ο Παναγιώτης Αγγελονίτης. Νικολόπουλος κρατάει την κατοχή, σηκώνεται για τρεις, είναι άστοχος, rebound, πολύ ψηλά ο Χατζής. Δεν θα σκοράρει όμως και ο Αλέξανδρος Αγγελονίτης θα μαζέψει. 1:35 ακόμα. Παναγιώτης Αγγελονίτης. Κλιμαντήρης. Αλέξανδρος Αγγελονίτης στον Παναγιώτη. Πολύ ωραία εκείνος, ξαναβρίσκει δίπλα πάσα. Έξω η μπάλα, 24 κιόλας, οπότε η κατοχή είναι για τους Γκρούβαλους. 1:10 για το ημίχρονο, το 20-16 παραμένει, ψάχνουν πάσα στη ρακέτα, οι Γκρούβαλοι κλέβουν η Χάλια. Με τον Αγγελιδέλη και ο Κλιμαντήρης θα τους βγάλει μπροστά, παίρνει φάουλ, θα πάει στη γραμμή για βολές ο Κλιμαντήρης, μιας και πια έχουν συμπληρωμένα και οι δύο ομάδες, δεύτερο φάουλ για τον Γιώργο Νικολόπουλο. 1-0-1 για να τελειώσει το ημίχρονο, ο Μανιός θέλει να μπει στον αγώνα. Αντί του Παναγιώτη Αγγελονίτη. Και ο Καλαφατάκης αντί του Γιώργου Νικολόπουλου. Ο Κλιμαντήρης βάζει την πρώτη βολή, 21-16. Έξω η δεύτερη κοντή, από το πλάι θα πάρει καλή φορά. Απ' την baseline την αφήνει ο Ρεφ και ο Ευγένης κατεβάζει για τους Γκρούβαλους. Ξανά σε γιώνει μπάλα, βλέπει πάσα στο πλάι ο Καλαφατάκης για τρεις, δεν σκοράρει, παλεύει να προλάβει, δεν τα καταφέρνει. Η κατοχή και πάλι στους Χάλια Μαύρη, 47 δεύτερα και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μέχρι στιγμής η εικόνα του αγώνα έχει δείξει ότι θα πάμε σε ένα παιχνίδι με πολύ αργό τέμπο, με βάση στην άμυνα και τις δύο ομάδες. Και όποιος κάνει το ξέσπασμα θα κερδίσει. Αλλά μέχρι στιγμής οι Γκρούβαλοι δείχνουν να κολλάνε περισσότερο από τους Χάλια στην επίθεση. Ο Κλιμαντήρης δεν σκοράρει, ο Χατζής βγάζει μια πολύ καλή άμυνα. Παρά τα τρία φάουλ του, ρίσκαρε εδώ ο Χατζής. Ο Ευγένης βλέπει το Μαξούρι στο πλάι, ξανά Ευγένης. Θέλει να διεισδύσει, σπάει δίπλα στο Βόρδο, σηκώνει το Βόρδο, μαζεύει ο Χατζής, καλάθι. 21-18, 15 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Δεν ξέρω αν το έχουν δει, Χάλια αργούν πάρα πολύ. 6 δευτερόλεπτα έχασαν, 7 τώρα, 6, 5, 4, 3. Δεν ξέρω αν θα προλάβει ο Κλιμαντήρης. Δεν πρόλαβε λέει ο Ρεφ, τέλος πρώτου ημίχρονου, σε λίγο μαζί. Συνέχεια στο δεύτερο ημίχρονο. 21-18 είναι το σκορ στο πρώτο μέρος. Οι Γκρούβαλοι έχουν την πρώτη επίθεση της επανάληψης. Πολύ ποτέ τριών πόντων τους από τον αντιπάλων τους. Μαζί με ο Αγγελιδέλης έχει φύγει ο Πασαλής και ο Μανιός. Παλεύει να κερδίσει την κατοχή ο Ευγένης, σώζει τον εκβιασμό. Κλιμαντήρης θέλει να διεισδύσει, κλείνει πάρα πολύ καλά ο Νικολόπουλος και θα μαζέψει και το rebound. Θα χάσει όμως την μπάλα στην απέναντι πλευρά. Ο Κλιμαντήρης θέλει να διεισδύσει για την ομάδα του, ψάχνει μια πάσα δίπλα. Δεν συνεννοήθηκε καλά με Πασαλή και Αγγελιδέλη. Λάθος, κατοχή και πάλι στους Γκρούβαλους.
Πολύ χαμηλά είναι το μάτς το πρώτο. Ημίχρονο 21-18 είναι το σκορ. Πλέον νομίζω και οι δύο ομάδες είναι συνειδητοποιημένες στο ότι πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ τα μετώπιστε σε μια μέρα που είναι, θα έλεγα, κακή επιθετικά και για τους δύο μέχρι στιγμής. Είναι σίγουρο ότι όποιος κάνει ένα ξέσπασμα, αν ο άλλος είναι απρόσεχτος, θα χάσει και το μάτς. Άλλη μια καλή άμυνα τώρα για τους Mavericks. Κλέβει και ο Ευγένης στην απέναντι πλευρά. Σπάει στην περιφέρεια, Νικολόπουλος για τρεις, δεν θα μπει μπάλα, ο Αγγελιδέλης παλεύει, ο Χατζής κάνει μια τρομερή προσπάθεια να κερδίσει κατοχή, τουλάχιστον γλιτώνει τον εφηδιασμό, γιατί ήταν δύο παίκτες στο χάλια Mavericks στην απέναντι πλευρά και αν είχαν εύκολο rebound οι Mavericks θα πέταγαν μια μπάλα μπροστά για να καλάθι. Ο Κλιμαντήρης κατεβάζει για την ομάδα του. Ψάχνει τον Αγγελιδέλη στη ρακέτα. Βγαίνει άμυνα, παλεύει ο Νικολόπουλος, κρατούν κατοχή. Οι χάλια Mavericks έχουν μόλις 8 δεύτερα για να ολοκληρώσουν την επίθεσή τους. Η μπάλα στο πλάι θα πάει, η drive από τον Πασαλή, καλάθι για τους χάλια, 23-18 μετά από 1,5 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. Οι χάλια Mavericks πηγαίνουν ξανά στο συν 5, όπως ήταν και στο 21-16. Νικολόπουλος θα κλέψει, ο Πασαλής θέλει να φύγει μόνος του μπροστά. Κόβει ο Νικολόπουλος που βγάζει μια τρομερή άμυνα. Ο Νικολόπουλος δεν παράτησε τη φάση και πρόλαβε τον αντίπαλο. Γλίτωσε την ομάδα του από δύο εύκολες πόντες από τον drive του Πασαλή. Και η επαναφορά θα πάει από την baseline για τους χάλια Mavericks να κερδίσουν σε set επίθεση. Το καλάθι. Κλιμαντήρης θέλει να μπει στη δύση, κλείνεται. Κλείνει πάρα πολύ καλά ο Νικολόπουλος άλλη μια φορά. Έχουμε διακοπή, έχει χτυπήσει ο Κλιμαντήρης στο πρόσωπο. Και η επαναφορά θα πάει νομίζω από την baseline για τους χάλια. Με 13 δευτερόλεπτα που απομένουν. Κάνει τρομερές άμυνες ο Νικολόπουλος, όπως έκανε και ο Παναγιώτης Αγγελονίτης στο πρώτο ημίχρονο. Ο Βόρδος βλέπει τον Μανιό, εκείνος κάνει όμορφη κίνηση, καλάφτει από τον Μανιό. 25-18, αυτό το συν 7 είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. Έχει περάσει κάτι παραπάνω από ένα δίλεπτο στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Νικολόπουλος κάνει ένα drive, σηκώνεται, δεν μπαίνει μπάλα, αλλά θα πάει στη γραμμή για βολές ο Νικολόπουλος. Τρίτο φάουλ για τον Αλέξανδρο Αγγελονίτη. Βολές για τους Γκρούβαλους. Είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι και για τους δύο. Οι Γκρούβαλοι προέρχονται από μία από τις ελάχιστες είδες που έχουν φέτος. Είναι στο 14 πια μετά την ήττα τους Ανώνυμους που τους έριξε από τη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος. Μέσα οι βολές 25-20. Απ' την άλλη Ιταλία μετρούν 4 συνεχόμενες ήττες. Πλέον κυνηγάνε τις τελευταίες τους ελπίδες για να προλάβουν τα play-off με τον μηδενισμό που έχουν. Ο Μανιός βλέπει τον Πασαλή, δεν έχουν πολυτέλεια να αφήσουν κανένα παιχνίδι. Παλεύουν να κλέψουν οι Γκρούβαλοι, κρατούν οι χάλια Mavericks. Τώρα θα μαζέψει ο Φόρτος αμυντικό ριμπάνο από το άστοχο σουτ του Πασαλή. Ευγένης θέλει να κάνει drive. Πολύ ωραία κίνηση από τον Ευγένη. Δεν παίρνει το καλάθι. Μαζεύει ο Κλιμαντήρης. 3-2 η χάλια. Γυρνάνε γρήγορα όλοι οι Γκρούβαλοι όμως. Μπαίνει στη ρακέτα ο Κλιμαντήρης. Δεν σκοράρει. Ο Βόρδος βάζει χέρι και ο Νικολόπουλος μαζεύει το rebound. Και παίρνει και φάουλ του Μπασαλή. 7-0-5 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Ο Ευγένης ζητάει αλλαγή. Η κατοχή είναι για τους Γκρούβαλους, 25-20. Νικολόπουλος θέλει να σκοθεί για 3, δεν μπαίνει μπάλα, ο ίδιος ο rebound. Μπαίνει στη ρακέτα, σηκώνεται άστοχα, αφήνει την μπάλα ο Αγγελιδέλης να βγει έξω. Κατοχή για τους χάλια Mavericks. Παναγιώτης Αγγελονίδης που πέρασε τον αγώνα. Βλέπει τον Αγγελιδέλη, ξανά Αγγελονίδης απέναντι ο Μανιός. Βλέπει τον Αλέξανδρο Αγγελονίτη, Μανιός και πάλι, όμορφη κίνηση, κάνει τον drive, βλέπει τον Αγγελιδέλη, κόβεται εκείνος, ξαναπαίρνει την μπάλα, δεν σκοράρει. Γιώργος Νικολόπουλος φτάνει all the way, παίρνει foul, θα πάει στη γραμμή για βολές.
25-20 είναι το μάτς, 6 και 24 για να τελειώσουν το τρίτο δεκάλεπτο. Πρώτη βολή με εύστοχη για τον Νικολόπουλο, 25-21. Μέσα και η δεύτερη, 25-22. Η Μαντήρης. Κινείται στην περιφέρεια. Θέλει να βρει τον Αγγελιδέλη. Εκείνο στον Παναγιώτη Αγγελονίτη. Το τρίποντο είναι άστοχο. Rebound για τους Γρούβαλους με το Ματσούρι. Περνάει το κέντρο ο Ματσούρης. Κλείνεται. Βλέπει τον Νικολόπουλο. Αλλά κλέβει ο Κλιμαντήρης. Εφηδιασμός από τον Κλιμαντήρη. Βάζει πάρα πολύ όμορφα το σώμα του ανάμεσα στην μπάλα και στον Νικολόπουλο. Και φτάνει σε ένα εύκολο layup. Πολύ ωραία ενέργεια εδώ από τον Κλιμαντήρη. Ο Νικολόπουλος βλέπει το Χατζή, σηκώνεται εκείνος, δεν σκοράρει, παλεύει ο Βόρδος για το επιθετικό ριμπάν, χωρίς ανανέωση έρχεται για τους Γκρούβαλους. Καλαφατάκης για τρεις, δεν θα μπει η μπάλα, επιθετικό ριμπάν ο Μαξούρης, βλέπει τον Νικολόπουλο, σηκώνεται για τρεις, άστοχος μαζεύει ο Αγγελιδέλης και βλέπει τον Παναγιώτη Αγγελονίδη στο πλάι. 27-22 είναι το μάτς, την ώρα που πλησιάζουμε στο 5 λεπτό της τρίτης περίοδου. Και ο Κλιμαντήρης έχει την μπάλα. Βλέπει τον Αγγελιδέλη, φάουλα το Βόρδο, καλάθι από τον Κλιμαντήρη. Δύο σημαντικοί πόντοι για την ομάδα του, 29-22, time out σε λίγο μαζί. Μια βολή για τον Κλιμαντήρη, από το καλάθι και φάουλ, να συμπληρώσει ένα τρίποντο θέλει. Μέσα τα καταφέρνει, 30-22 στους 8 η Χαλιά Mavericks. Να δούμε τι απάντηση θα έχουν οι Γκρούβαλοι. Καλαφατάκης. Προσπαθεί να βρει το Χατζή, κλέβει ο Κλιμαντήρης, θέλει να βγάλει την ομάδα του μπροστά. Ο Κλιμαντήρης φτάνει στην απέναντι πλευρά, ωραία στον Παναγιώτη Αγγελονίτη. Εκείνος αναγκάζεται να βγει προς τα έξω και βλέπει τον Αγγελιδέλη. Ο Αγγελιδέλης κινείται στην περιφέρεια. Σηκώνεται για τρεις, είναι άστοχος, rebound ο Βόρδος Νικολόπουλος. Θέλει να κάνει drive ο Νικολόπουλος. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, 30-24. 4 και 20 ακόμα για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Παναγιώτης Αγγελονίτης. Κλιμαντήρης. Πάρα πολύ καλή άμυνα από το Χατζή. Ο Κλιμαντήρης γλιτώνει τα βήματα, αλλά η ομάδα του χρεώνεται με 24 δευτερόλεπτα. Τρομερή άμυνα για τους Γκρούβαλους. Γενικά οι δύο ομάδες σήμερα έχουν δώσει ρεσιτάλ στις άμυνές τους, εκφέτοντας η μία την επίθεση της άλλης. 30-24 είναι το σκορ. Κάποιες βραδιές είναι επιθετικές, κάποιες βραδιές είναι αμυντικές. Σήμερα είναι και για τους δύο βραδιά άμυνας. Καλάθι για τους Γκρούβαλους. 30-26 σημειώνουν γρήγορα στους 4 οι Γκρούβαλοι. Και ο Αγγελονίτης βλέπει τον Κλιμαντήρη. Ο Κλιμαντήρης αναλαμβάνει να περάσει το κέντρο. Κάνει drive, παίρνει foul. Από το πλάι, τέταρτο φάουλ του Χατζή, τεράστιο πρόβλημα αυτό για τους Γκρούβαλους, με τον Άσο Νικολόπουλο να μπαίνει στον αγώνα στη θέση του Χατζή αμέσως, ενώ μένουν ακόμα 13 και 28 για να τελειώσει ο αγώνας. Να δούμε πως θα το διαχειριστούν οι Γκρούβαλοι αυτό το πρόβλημα. Ένας παίχτης που έκανε διαφορά στην άμυνα, Κλιμαντήρης, περνάει πολύ όμορφα και σκοράρει ο Κλιμαντήρης, 32-26. Ο Νικολόπουλος περνάει το κέντρο του γηπέδου για τους Γκρούβαλους. Θέλει να διεισδύσει ο Νικολόπουλος. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Άνω ένα δύσκολο drive από τον Νικολόπουλο και καλάφι. 32-28, 3 λεπτά ακόμα για την τρίτη περίοδο. Ο Αγγέλης Αγγελονίτης κατεβάζει για την ομάδα του. Βλέπει τον Αγγελιδέλη.
Εκείνος θέλει να διεισδύσει. Έχουμε φάουλ, είναι φάουλ αυτό. Όχι, δεν είναι φάουλ, συγγνώμη, είναι διπλή τρίπλα. Γιατί, α, ναι, μπράβο, η πάσα πήγε στον ίδιο παίχτη. Αλλά νόμιζα ότι είχε κάνει φάουλ ο Βόρδος στον Αγγελονίτη. Δεν είδα καλά προφανώς. Ο Νικολόπουλος βλέπει τον Καλαφατάκη. Σηκώνει τον Καλαφατάκη, άστοχα. Δεν προλαβαίνει την μπάλα ο Μαξούρης. Χαμένη κατοχή για τους Γκρούβαλους. Μπάλα κεφάλι στους Χαλιαμάβερικς. 2-42 για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. 32-28 είναι το σκόρο. Μανιός περνάει το κέντρο του Βουζέλη του Χαλιαμάβερικς. Παίρνει φάουλ. Τρία ομαδικά για κάθε ομάδα πλέον. 2-37 για το τρίτο δεκάλεπτο. Μανιός πηγαίνει στο πλάι. Επαναφορά είναι στον Παναγιώτη Κελονίτη. Εκείνο στον Κυμαντήρη. Σηκώνεται για τρεις ο Κλιμαντήρης, καλό το σούπερ τενιμπάλα, ο Αλέξανδρος Αγγελονίτης κερδίζει. Μανιός βλέπει τον Αλέξανδρο Αγγελονίτη, δεν είναι καλή πάσα. Χαμένη κατοχή για τους Χάλια Μαβερικς, η Γκρούβαλη με τον Νικολόπουλο στην επίθεση. Κυνηγάει άλλο ένα drive, βλέπει δίπλα του πάσα στον Άσο Νικολόπουλο. Κόβεται εκείνος, ο Κλιμαντήρης θέλει να βγάλει την ομάδα του μπροστά. Ψάχνει πάσα δίπλα, προλαβαίνει και διορθώνει το λάθος του ο Νάσος Νικολόπουλος. Και ο Μαξούρης ψάχνει τον Γιώργο Νικολόπουλο. Φάουλ από τον Αγγελιδέλη, νομίζω. Πράγματι. Τέταρτο ομαδικό για τους Χάλια Μαβερικς. Τρίτο φάουλ για τον Αγγελιδέλη. 20-32-28, για να το πούμε τη σειρά του πίνακα. Νικολόπουλος. Πάει στο πλάι, ο Μαξούρης είναι εκεί, απέναντι η μπάλα. Το τρίποδο του Καλαφατάκη είναι άστοχο, μαζεύει ο Μανιός. Και βλέπει τον Δημήτρη Κλιμαντήρη. Περνάει στο κέντρο. Πάσα στον Παναγιώτη Αγγελονίτη. Τελειώνει επίθεση των Χάλια Μαβερικς, δεν το έχουν καταλάβει. Τους έμεινε στα χέρια η μπάλα, άλλη μια καλή άμυνα για τους Γκρούβαλους. 1-20 για την τρίτη περίοδο, 32-28 όπως πάει το μάτς. Η ομάδα θα λύσει διαφορές στο τέταρτο δεκάλεπτο, όπως φαινόταν εξ αρχής ότι θα γίνει δηλαδή. Ενώ εξ αρχής το δεύτερο ημίχρονο. Να δούμε όμως, γιατί 1-20 έχει 2-3 επιθέσεις σε κατέρωθον που μπορεί να αλλάξουν την κατάσταση. Ευγένης βλέπει τον Βόρδο, εκείνος πάει δίπλα, ο Μαξούρης για τρεις, δεν θα μπει μπάλα, μαζεύει ο Κλιμαντήρης. Περνάει το κέντρο ο Κλιμαντήρης, παλεύει ο Ευγένης να του κλέψει μπάλα, κρατάει ο Κλιμαντήρης, με συγχωρείτε. Ρίξω η μπάλα στον Αγγελιδέλη, σηκώνεται εκείνος, αμυντικό rebound ο Ευγένης, τελευταία 45 δευτερόλεπτα. Ο Ευγένης φτάνει στην απέναντι πλευρά, κάνει διείσδυση, κλείνεται, βλέπει πάσα δίπλα του, η μπάλα φτάνει στον Καλαφατάκη στην περιφέρεια. Μαξούρης ξανά δίπλα στον Καλαφατάκη, τρίποντο, ούτε αυτό εύστοχο, μαζεύει ο Αγγελιδέλης. 6 δευτερόλεπτα διαφορά έχουν τα δύο χρονόμετρα, 5,5 βασικά. Αγγελονίτης βλέπει τον Κλιμαντήρη, 8 δεύτερα τώρα για τους Χάλια. Στην περιφέρεια ο Κλιμαντήρης σηκώνεται για 3. Όχι, ήψαξε πάσα στον Αγγελιδέλη που δεν το κατάλαβα. 6,7 μείνει για δύο στέτοι περίοδος, ο Ρεφ θέλει την μπάλα να περάσει από τα χέρια του, έτσι πρέπει. Ο Ευγένης βλέπει πάσα μπροστά, ο Καλαφατάκης απέναντι στον Νικολόπουλο, εκείνος σηκώνεται, τέλος το τρίτο δεκάλεπτο. 32-28 σε λίγο μαζί. Τέταρτη περίοδο στην Καλυθέα. 32-28 ανοιχτοί λογαριασμοί ανάμεσα σε Γκρούβαλους και Χάλια Μαβερικς. Ο κληρονόμος έχει την μπάλα στα χέρια του για τους Χάλια. Έχουν την πρώτη επίθεση του δεκαλέπτου. Παναγιώτης Αγγελοδίτης δε σκοράρει. Μαζεύει ο Χατζής που παίζει με 4 φάουλ. Φάουλ που θα κερδίσει ο Νικολόπουλος από τον Χριστοδουλέκη. Ο Ευγένης περνάει το κέντρο για τους Γκρούβαλους. Νικολόπουλος διεισδύει, βλέπει το Χατζή, προσποιείται βήματα, χαμένη κατοχή για την ομάδα του. Μπάλα πάλι στους Χάλια Μαβερικς.
Αλέξανδρος Αγγελονίτης αφήνει στο κλιμαντήρι. Όμορφη τρίπλα. Θέλει να διεισδύσει. Σηκώνεται, δεν σκοράρει. Rebound ο ίδιος. Θα σηκωθεί και πάλι, ούτε τώρα καλάφι. Τελικά η μπάλα στον Άσο Νικολόπουλο. Βλέπει το Μαξούρι, γλιτώνουν το κλέψιμο οι Γκρούβαλοι. Ο Μαξούρης απέναντι ψάχνει το Χατζή. Γιώργος Νικολόπουλος. Θέλει να διεισδύσει, κάνει το φλόατερ, δεν μπαίνει μπάλα. Παλεύει ο Χατζής μαζί με ο Αγγελιδέλης. Παλεύει, κλέβει όμως ο Ευγένης. Φτάνει μέχρι το drive, δεν σκοράρει, μαζεύει ο Αγγελιδέλης αμυντικό rebound. Αλλά ο Ευγένης είναι εκεί και του κλέβει, δεν μίλησε κανένα στον Αγγελιδέλη. Ο Χριστοδουλάκης κάνει foul τώρα στον Ευγένη. Κέρδισε κατοχή ο Ευγένης για την ομάδα του. Από το πλάι μπάλα για τους Γκρούβαλους. 8:45 για να τελειώσει ο αγώνας. Χατζής μπαίνει στη ρακέτα, δεν σκοράρει, rebound ο κλιμαντήρης. Θέλει να βγάλει τους χάλια μπροστά, καταφέρνουν κλέπουν οι Γκρούβαλοι με τον Νικολόπουλο που θα πάρει και φάουλ. Την ώρα που είχε φύγει ο Αλέξανδρος Αγγελονίτης στον εθνιασμό, αλλά δεν πρόλαβε ο κλιμαντήρης πριν το κλέψιμο να τον βρει. Ο Ευγένης τώρα έχει την μπάλα στα χέρια του και βλέπει τον Γιώργο Νικολόπουλο. Ακόμα 8,5 λεπτά για το φινάλε, ο Νικολόπουλος διεισδύει. Στον Άσο Νικολόπουλο κόβουν οι χάλια και ο κλιμαντήρης έχει την μπάλα για να κατεβάσει. Περνάει το κέντρο, Παναγιώτης Αγγελονίτης απέναντι ο Αγγελιδέλης. Θέλει να διεισδύσει ο Αγγελιδέλης, δύσκολη προσπάθεια, μαζεύει ο Χατζής και βλέπει τον Ευγένη. Ο Ευγένης στον Γιώργο Νικολόπουλο, βλέπει διάδρομο ο Νικολόπουλος, παίρνει φάουλ, βάζει και ένα τρομερό καλάφι. Και μειώνει σε 32-30 ο Νικολόπουλος. Μετά από ένα βίλεπτο στην τέταρτη περίοδο. Πολύ νωρίς γεμίζουν με φάουλ οι Χάλια Mavericks. Σβηρών ομαδικά με 7:59 για το φινάλε του αγώνα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για τη συνέχεια του μάτς. Γιατί είναι πάρα πολύ ο χρόνος που μένει για να έχει συμπληρωμένα ομαδικά η ομάδα των Χάλια Mavericks, ιδίως σε ένα παιχνίδι που οι δύο ομάδες έχουν δώσει τα πάντα στην άμυνα. 32-31 είναι το σκορ τώρα. Ο Αγγελιδέλης κάνει μια πάρα πολύ όμορφη κίνηση. 34-31, 7:40 ακόμα. Και ο Νικολόπουλος θέλει να κατεβάσει για την ομάδα του στους 3 το μάτς. Ευγένης ξανά Νικολόπουλος, Χατζής, Ευγένης, σηκώνεται το πλάι, δεν μπαίνει μπάλα, rebound η Χάλια. Ο Αγγελιδέλης βλέπει τον Παναγιώτη Αγγελονίτη, περνάει εκείνο στο κέντρο στον Πασαλή. Ο Πασαλής βλέπει τον Παναγιώτη Αγγελονίτη, ολομόναχος στο πλάι, τιμωρεί τους Γκρούβαλους για αυτή την αδράνεια. Time out για τους Γκρούβαλους, 36-31 σε λίγο μαζί. Οι Γκρούβαλοι πήραν time out στην τελευταία φάση μετά το καλάθι που δέχτηκαν από την αδράνεια στην άμυνα, που μάλλον ήταν αποτέλεσμα κόπωσης, γιατί τους είδα ότι έδειξαν πολλά σημαντικά κόπωσης, ήρθαν το time out για να ξεκουραστούν. Να δούμε τώρα, 36-31 είναι το μάτς. Στους 5 η διαφορά, ο Νικολόπουλος δεν σταματάει σήμερα, κατεβάζει, μαρκάρει, τρέχει, κάνει τα drive. Θα πάει στη γραμμή για δύο βολές τώρα, μιας και οι Χάλια έχουν συμπληρωμένα ομαδικά. Δεν τους βγουν καθόλου τα σου τον Νικολόπουλο σήμερα, αλλά προσφέρει σε όλους τους τομείς την ομάδα του ακούραστα. Μέσα η δεύτερη βολή, 36-32. Κλιματίζει. Περνάει το κέντρο ο κλιμαντήρης. Κρατάει την μπάλα, θέλει να διεισδύσει, πάει στον Αγγελιδέλη. Ξανά κλιμαντήρης, 5 δεύτερα, 4, 3, 2, 1, δεν προλαβαίνει.
Τέλος επίθεση για τους Χάλια Μαύρικς. Πάρα πολύ καλή άμυνα για τους Γκρούβαλους. Άλλη μία. 36-32. 6-22 για να τελειώσει ο αγώνας. Και ο Νικολόπουλος περνάει το κέντρο του γηπέδου. Θέλει να κάνει drive ο Νικολόπουλος. Βλέπει τον Νάσο Νικολόπουλο. 3 δευτερόλεπτα από την πάσα προς το Χατζή. Χαμένη κατοχή για τους Γκρούβαλους. 6-12 για το φινάλε. Μπάλα και πάλι στους Χάλια, αλλαγή για τους Γκρούβαλους. Ο Βόρδος αλλάζει τον Νάσο Νικολόπουλο. Και ο Φασαλής κατεβάζει για την ομάδα του. Κλιμαντήρης κάνει το drive, παίρνει το 5ο φάουλ του Χατζή. Εδώ τελειώνει το παιχνίδι για το Χατζή. 36-32, 6-0-1 για το φινάλε. Και ο Νάσος Νικολόπουλος αναγκαστεί να ξαναμπεί κατευθείαν στο παιχνίδι. Με τον Κλιμαντήρη να πηγαίνει στη γραμμή των βολών. Νομίζω ακόμα πιο σημαντικό από τις βολές που κέρδισε ο Κλιμαντήρης είναι ότι πήρε το 5ο φάουλ του Χατζή. Που έκανε τεράστια δουλειά στο κέντρο της ρακέτας της ομάδας του. Ο Κλιμαντήρης τώρα γράφει το 37-32. Και το 38-32 με τη δεύτερη βολή. Νικολόπουλος. Περνάει το κέντρο ο Νικολόπουλος, σηκώνεται άστοχα. Επιθετικό rebound, το σούτ από τον Καραφατάκη είναι εύστοχο. Ανάσα για τους Γκρούβαλους που μειώνουν σε 38-34. Ο Πασαλής περνάει το κέντρο του μάτς. Συγγνώμη το κέντρο του γηπέδου. Ο Κλιμαντήρης έχει την μπάλα στην περιφέρεια για την ομάδα του. 2-1, παίρνει φάουλ ο Κλιμαντήρης. Κακό φάουλ αυτό για τους Γκρούβαλους. Όπως ήταν η φάση, δεν νομίζω να προλάβει ο Κλιμαντήρης να βάλει καλάθι. Να πάρει προσπάθεια εν ολίγης. Ο Πασαλής ξαναβλέπει τον Κλιμαντήρη. Το σταματάει ο Νικολόπουλος. Έχουμε φάουλ, όχι έχουμε βήματα. Μπάλα στους Γκρούβαλους. 5-12 για το φινάλε, 38-34 είναι το σκορ. Μαξούρης απέναντι είναι ο Καλαφατάκης. Σηκώνεται για τρεις άστοχα. Επιθετικό rebound ο Βόρδος, δεν σκοράρει. Ξανά ο ίδιος πάει έξω. Για τρεις ο Νικολόπουλος. Όχι, επιθετικό rebound ο Βόρδος, άλλο ένα. Ξανά στο Νικολόπουλο. Κάνει drive, παίρνει φάουλ, θα πάει στη γραμμή. Τέσσερις είναι το μάτς, την ώρα που γυρίσαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του. 4:50 μένουν ακόμα για το φινάλε. Να δούμε αν θα καταφέρουν να κρατηθούν οι Χάλια Μαύρικς στο προβάδισμα ή αν οι Γκρούβαλοι θα μπορέσουν να πάρουν αυτή τη νίκη με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Να τα καταφέρουν. Κλιμαντής κάνει τον drive, κόβεται από το Βόρδο, κρατάει κατοχή η ομάδα του. Από την baseline θα πάει μπάλα, 4:45 ακόμα. 38-35 στο σούδινο το μάτς. Πολύ ωραία στον Αγγελιδέλη ο Κλιμαντήρης. Κλείνει το Αγγελιδέλης, γυρνάει άστοχα. Καλάφι από το follow, δεν είδα ήταν το χέρι του Κλιμαντήρη ή του Νικολόπουλου. Φαντάζομαι το Κλιμαντήρη, ο Νικολόπουλος σηκώνεται για 3, δεν έρχεται η απάντηση, ο Βόρδος μαζεύει, δεν σκοράρει και ο Αγγελιδέλης καθαρίζει τη φάση. 40-35, 4:20 ακόμα, ο Παναγιώτης Αγγελονίτης έχει την μπάλα στα χέρια του. Κλιμαντήρης. Κλιμαντήρης στο τρίποντο, 5-4-3, πρέπει να σουτάρει ο Αλέξανδρος Αγγελονίτης. Όχι. Κλέβουν οι Γκρούβαλοι ακριβώς το 24 των Χάλια. Ο Νικολόπουλος θέλει να βρει το Καλαφατάκι. Κλέβουν και οι Χάλια Μαύρικς με τη σειρά τους. Και ο Αγγελονίτης βγάζει την ομάδα του μπροστά. Κάνει drive, παίρνει φάουλ. Βολές για τον Παναγιώτη Αγγελονίτη.
Time out όμως, μετά οι βολές, σε λίγο μαζί. Γυρίσαμε από time out, 3 και 47 απομένει και ο Παναγιώτης Αγγελονίτης είναι στη γραμμή των βολών. Πρώτη εύστοχη, 41-35. Μέσα και η δεύτερη, 42-35, πάει στον πάγο, Μανιούς μπαίνει μέσα. Νικολόπουλος αφήνει την μπάλα να κυλήσει για να κερδίσει κάποια δευτερόλεπτα. Τώρα την πιάνει μπροστά από το κέντρο του γηπέδου. Θέλει να διεισδύσει, κάνει το φλόατερ, δεν σκοράρει, μαζεύει ο Αγγελιδέλης από το rebound και βλέπει το κλιματήρι. Περνάει το κέντρο κλιματήρις. Διεισδύει, έχασε την ισορροπία του, μάζεψε ο Βόρδος. Νικολόπουλος περνάει το κέντρο, πέφτει πάνω στον Αγγελιδέλη, θα πάει στη γραμμή για βολές. Δεν είχε στηθεί για επιθετικό Αγγελιδέλης. Τέταρτο δικό του φάουλ, θα το είχε πάρει άμα είχε στηθεί, αλλά ήταν σε λάθος θέση στο σώμα του. Οπότε αμυντικό, δύο βολές για τους Γκρούβαλες, 3 και 27 για το φινάλι, στους 7 έχει το μάτς. Μέσα η πρώτη βολή για τον Νικολόπουλο, έχει δικαίωμα για άλλη μία. Μέσα και η δεύτερη, 42-37. Πασαλής. Τελνάει το κέντρο Πασαλής. Κινείται στην περιφέρεια. Χρηματήρης. Θέλει να διεισδύσει, σηκώνεται από μέσα απόσταση, ο ίδιος στο επιθετικό rebound. Θα σηκωθεί από μέσα απόσταση άστοχα, μαζεύει ο Νικολόπουλος. Περνάει το κέντρο ο Νικολόπουλος, ψάχνει τη διείσδυση, δεν σκοράρει, rebound ο Πασαλής. Είναι μπροστά ο Κλιμαντήρης, τον βλέπει ο Πασαλής, ένας μένα. Παίρνει φάουλ από τον Βόρδο, δεν βάζει καλά, θα πάει στη γραμμή για να σουτάρει δύο βολές. 2 και 44 για το φινάλε, τέταρτο φάουλ για τον Βόρδο, 42-37 είναι το σκορ. Έξω η πρώτη βολή του Κλιμαντήρη. Ο μας παραμένει στους 5. Τώρα πες στους 6. Νικολόπουλος. Περνάει το κέντρο, βλέπει πάσα δίπλα, ξανά Νικολόπουλος. Απέναντι είναι ο Μαξούρης, στη ρακέτα ο Βόρδος, η μπάλα φτάσει στον Άσο Νικολόπουλο, καλά φίλε τους Γκρούβαλους. Πήγαν να κλέψουν η χάλια, ήταν τυχερή εδώ. Γκρούβαλη έβαλε ένα καλάθι, αυτό μετράει, 43-39. Στους 4 στο μάτς. Αγγελιδέλης. Θέλει να διεισδύσει, κλείνει πάρα πολύ ωραία ο Νάσος Νικολόπουλος. Ο Βόρδος παλεύει, παίρνει το rebound και ο Νικολόπουλος θέλει να βγάλει την ομάδα μπροστά. Θέλει να διεισδύσει, βλέπει δίπλα το Μαξούρη, σηκώνει το Μαξούρη, άστοχα όμως μαζί που κλιμαντήρισαν. Το μάτς παραμένει στους 4 ενώ μπήκαμε στο τελευταίο φίλεπτο. Ο κλιμαντήρης ήταν στην απέναντι πλευρά, συμπληρωμένο ομαδικά για όλους. Καλάθι και φάουλ από το κλιμαντήρι. Απίστευτο καλάθι, τρομερό καλάθι για τους Χαλιαμαύρες, τους φέρνει στο συν 6 με 1 και 50 για το φινάλε. Καθοριστικό καλάθι αυτό το κλιμαντήρι. 45-39. Οι Γκρούβαλοι είχαν ευκαιρία λίγο πριν να μειώσουν στους 2 με το σούτ από τα 2 μέτρα. Ο Κλιμαντήρης θα βάλει και τη βολή στους 7 και πάλι το παιχνίδι. Και ο Νικολόπουλος, ο Γιώργος Νικολόπουλος αφήνει την μπάλα να τσουλήσει. Την πιάνει μπροστά από το κέντρο. Θέλει να διεισδύσει. Έχουμε φάουλ. Στη γραμμή ο Νικολόπουλος για ένα ζευγάρι βολών. 1 και 45 μένει για να τελειώσει ο αγώνας. 46-39. Μπαίνει, βγαίνει πρώτη, θα μείνει το σκορίδιο.
μέσα η δεύτερη, δεν υπάρχει διεκδίκηση ούτως ή άλλως. 46-40 για να δούμε, ο Πασαλής τώρα έχει την μπάλα στα χέρια του. Τελευταία 100 δευτερόλεπτα στο παιχνίδι. Από αυτές τις άδειες θα κρυφθεί όλο το μάτς. Ο Μανιός παίρνει την μπάλα. Βλέπει τον Αλέξανδρο Αγγελονίτη, εκείνος ψάχνει τον Αγγελιδέλη. Στις βολές βγαίνει προς τα έξω ο Αγγελιδέλης. 6-5. Κάνει drive, θα του φύγει μπάλα. Χαμένη κατοχή για τους χάλια. Όχι, κρατάνε, αλλά έχουν μόλις ένα δεύτερο. Νόμιζα θα είχε λήξει το 24. Θα έχουν ένα δεύτερο, δεν υπάρχει αυτό που είδατε. Πρέπει να πάει μπάλα από το διαιτητή σε τέτοιες φάσεις για να ετοιμαστεί άμυνα, για να είναι σωστά και σύντομα όλα. Η μπάλα φτάνει στον Αλέξανδρο Αγγελονίτη. Προλαβαίνει τον χρόνο, αλλά δεν είχε χρόνο για να κάνει καλό τελείωμα. Μπροστά είναι ο Νικολόπουλος, 2-1. Ο Νικολόπουλος κάνει τον drive, σκοράρει 46-42, ξανά στους 4 στο μάτς. 73 δεύτερα για το φινάλε. Πασαλής. Περνάει το κέντρο ο Πασαλής. Παλεύει να του κλέψει ο Μαξούρης. Θα καταφέρνει και είναι μόνος του μπροστά ο Καλαφατάκης. Σηκώνεται, δεν σκοράρει ο Καλαφατάκης. Τεράστια ευκαιρία για τους Γρούβαλους. Ποκετάει μάδια από τους Χάλια Μαύρικς. 59 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Οι Γκρούβαλοι έχασαν ευκαιρία να μειώσουν στους 2. Σε λίγο μαζί. Γυρίσαμε από time out. 24 και πίσω πλευρά επιλέγουν οι Mavericks. Και ο Πασαλής αφήνει στο Μανιό. Για να δούμε πώς θα πάει τώρα. Είχαν τεράστια ευκαιρία πριν την Γκρούβαλη. Ο Πασαλής τώρα και πάλι είναι με την μπάλα στα χέρια του. Θέλει να βρει τον κλιμαντήρι. Κλείνεται από το Μαξούρι. Βλέπει τον Αλέξανδρο Αγγελονίτη. Αγγελιδέλης. 12 ακόμα για τους Χάλια. 42 για να τελειώσει ο αγώνας. Αγγελιδέλης θέλει να διεισδύσει. Του χτυπάει την μπάλα ο Νάσος Νικολόπουλος. 5 δεύτερα για τους Χάλια Μαύρικς. Επαναφορά από την baseline. 39 για το φινάλε. Το μάτς είναι στους 4 και οι τρομερές άμυνες συνεχίζονται. Ο Αγγελιδέλης βλέπει τον κλιμαντήρι. Κρατάει εκείνο στην κατοχή. 2-1. Προλαβαίνει τον χρόνο. Λέει κοντό το σουτ. Μαζεύει ο Βόρδος. Βλέπει τον Νικολόπουλο. Θα περάσει εκείνο στο κέντρο του γηπέδου. Φτάνει στην απέναντι πλευρά. Ξανά στον Νικολόπουλο, σηκώνεται για 3. Δεν μπαίνει μπάλα, επιθετικό rebound για τους Γκρούβαλους και καλάφι με τον Άσο Νικολόπουλο. 46-44, 19 δεύτερα, μόνο φάουλ μένει για τους Γκρούβαλους. Το κάνει ο Νικολόπουλος τον Πασαλή. Κοιμήθηκαν προς στιγμή οι Γκρούβαλοι, αλλά άρχισαν να τσουριάζουν οι υπόλοιποι και πρόλαβαν και έκαναν το φάουλ. Αν είχε περάσει μπάλα του Πασαλή πριν γίνει το φάουλ, θα έχαναν πάρα πολύ χρόνο οι Γκρούβαλοι. 16 δεύτερα με ένα ακόμα, το μάτς είναι στο ένα σουτ. Πρέπει να βάλει 2 βολές ο Πασαλής για να νιώσει ασφάλεια η ομάδα του. Δεν τα καταφέρνει στην πρώτη, που σημαίνει ότι στην τελευταία επίθεση του αγώνα, αν πάρουν το rebound ή αν μπει η μπάλα, οι Γκρούβαλ θα έχουν ευκαιρία ισοφάρισης ή νίκης. Για να δούμε πώς θα τα πάει στη δεύτερη ο Πασαλής. Είναι μέσα η δεύτερη, 47-44. Time out σε λίγο μαζί για το τρομερό φινάλε του αγώνα. Γυρίσαμε στον αγώνα μπροστά και 14. Η Γκρούβαλη που σημαίνει ότι θα μείνει και 2,4 για να τελειώσει ο αγώνας. Ο Μαξούρης πηγαίνει στην επαναφορά. Αφήνει στον Νικολόπουλο ένα τρίποντο, αναζητάνε οι Γκρούβαλοι. Αυτό που δεν έχουν βρει ουσιαστικά σε όλο το μάτς από το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Μαξούρης δεν σκοράρει, ο Αγγελονίτης μαζεύει και παίρνει φάουλ. Και μένουν 8 δεύτερα. Η διαφορά είναι στους 3. Μία βολή θέλει ο Αλέξανδρος Αγγελονίτης. Πέμπτο φάουλ του Βόρτου ήταν αυτό. Μία βολή θέλει ο Αλέξανδρος Αγγελονίτης για να τελειώσει το παιχνίδι ουσιαστικά. Μια και μετά θα κυνηγάνε 2 κατοχές σε 8 δεύτερα. Οι Γκρούβαλοι, για να δούμε πώς θα τα πάει ο Αλέξανδρος Αγγελονίτης από την γραμμή των βολών. Ο Πασαλής έβαλε μία πριν. Η πρώτη είναι άστοχη, για να δούμε τη δεύτερη. Και κάποιος πρέπει να πάρει το rebound. Ουσιαστικά ο μόνος παίκτης που παίζει ρακέτα στο μάτς και έχει μείνει μέσα είναι ο Νάσος Νικολόπουλος. Άμα δεν μπει η δεύτερη, δεν μπαίνει, η μπάλα πηγαίνει στο Μαξούρι. Ο Μαξούρης βλέπει τον Νικολόπουλο. Κακή πάσα κλέβει ο Αγγελιδέλης. Δεν σκοράρει. 3-2-1. Ο Νικολόπουλος προλαβαίνει σου. Δεν προλαβαίνει σου τον Νικολόπουλος. Τέλος αγώνα. Οι Χάλια Μαύρικς κερδίζουν με 47-44. Καλή συνέχεια.